Οι γιατροί του νοσοκομείου Καρδίτσα σε έκτακτη γενική συνέλευση ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν υποβάθμιση του ιδρύματος. Θα αντιδράσουμε δυναμικά, τόνισε μιλώντας προς τους εργαζομένους ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών κ. Αθανασίου, ο οποίος είπε ότι την Πέμπτη θα υπάρξει μια πρώτη κινητοποίηση και στη συνέχεια θα αποφασιστεί το πλαίσιο δράσης. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Καρδίτσα, οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό θα αγωνιστούμε ώστε να υπάρχει η αυτοτέλεια και η αυτοδυναμία λειτουργία των νοσοκομείων, τόσο εδώ όσο και στα γειτονικά Τρίκαλα. Βέβαια, υπάρχει ένα ηθικό θέμα που η Σοφία και μάλιστα συγκεκριμένα ο κύριος Λιαρόπουλος να απαντήσει πώς βγαίνει το μείον ένα ως βαθμός αξιολόγησης σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι καθόλου αμάχημο, εφημερεύει καθημερινά και θα έλεγα ότι έχει νοσηλεύσει χιλιάδες κατοίκους, χιλιάδες ανθρώπους τόσο του νομού Καρδίτσας όσο και των γειτονικών νομών. Σε μια εποχή που ετήσια έχουμε δυστυχώς 2.500 θανάτους από έλλειψη της κλίνησης ΜΕΘ, επιχειρείται η απομάκρυνση. Οι μονάδες συντατικής θεραπείας αποτελούν και ένα στοιχείο ποιότητας, θα έλεγα, του κάθε νοσοκομείου. Εάν απομακρυνθεί η ΜΕΘ, δεν θα είναι η παρενέργεια της έλλειψης μόνο των 6 κλινών, θα είναι και οι παρενέργειες όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις των χειρουργών και ορθοπαιδικών. Πολλές φορές μετά από κάποιο χειρουργείο χρειάζεται, έστω για λίγες ώρες, οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Εάν φύγει η ΜΕΘ από το νοσοκομείο μας, σίγουρα θα υπάρχει και μια υποβάθμιση όσον αφορά τα χειρουργεία που γίνονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας. Και φυσικά θα είναι εις βάρος των πολιτών του νομού μας, οι οποίοι θα φεύγουν ή για Λάρισα ή για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Παρακαλούμε τους βουλευτές του νομού, τους αυτοδιοικητικούς φορείς και τους πολίτες αυτής της πόλης να ενώσουν μαζί μας τις φωνές ώστε να μείνει αυτόνομο το νοσοκομείο μας στην βάση και στην περίθαλψη της δωρεάν και δημόσιας υγείας.